Ο Ανδρέας Λοβέρδος, πολύ τίμια και πολύ αντρίκια, είπε ότι θέλει να έρθει η ασυλία του. Εσείς θα την υπερψηφίσετε? Βεβαίως και όχι. Δεν θα υπερψηφίσω παράνομη πράξη εγώ στη ζωή μου. Ούτε εσείς ούτε η Νέα Δημοκρατία. Δεν γνωρίζω, δεν έχει συζητηθεί ακόμα στην Νέα Δημοκρατία, αλλά φαντάζομαι και η Νέα Δημοκρατία όχι. Διότι εσείς θα καταψηφίσετε. Να πάμε εις γνώση μας και να γίνουμε επίορκοι, παραβιάζοντας το Σύνταγμα της χώρας για πολιτικούς λόγους. Εμένα με συγχωρείτε, εγώ διδάσκω ρωμαϊκή ιστορία στην ελληνική αγωγή. Γνωρίζω τα κράτη γίνονται, κύριε Χιώτη, όταν τιμούμε την νομοθεσία και τη διαδικασία. Άρα, λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, αν βρεθείτε εσείς... Κάνει λάθος ο Ανδρέας Λοβέρδος. Μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. Επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου μια ερώτηση. Μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε. Επειδή, κύριε Γεωργιάδη, η υπόθεση κατά το μέρος που αφορά εσάς παραμένει ανοιχτή ακόμη. Προαναγγέλλονται αρχιοθετήσεις ή όχι. Όχι, μισό λεπτό. Εάν τυχόν βρεθείτε κι εσείς στην ίδια θέση που είναι τώρα ο κύριος Λοβέρδος, εσείς δεν θα σταθείτε με την ίδια θέση έναντι της ασυλίας. Δεν θα ζητήσετε δηλαδή να έρθει η ασυλία σας. Δεν έχει καμία δικαιοδοσία η Βουλή να άρει καμία ασυλία για παράνομη κλίση. Επομένως δεν θα πάρετε την ίδια θέση. Διαφωνείτε πλήρως. Ναι. Θα μου επιτρέψετε λίγο. Βεβαίως, για να το καταλάβουμε. Ναι. Εγώ και ο κάθε βουλευτής, όταν ξεκινάει η κοινοβουλευτική μας θητεία, σηκώνουμε το χέρι μας και λέμε ότι ορκίζομαι πίσω στο Σύνταγμα της χώρας. Δεν λέμε ορκίζομαι πίσω στα άρθρα που συμφωνώ. Λέμε ορκίζουμε πίσω το Σύνταγμα όσο έχει. Γι' αυτό το πακετάκι που είναι το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα δεν προβλέπει άδεια της Βουλής. Το Σύνταγμα στο άρθρο 86 ολοκληρώσει έχει συγκεκριμένη διαδικασία για τη δίωξη των υπουργικών αδικημάτων. Μα δεν έχουμε δεν διώκεται εδώ κανένας. Και για την παροχή κλήσης εξηγήσεων για τα υπουργικά αδικήματα συγκεκριμένη διαδικασία.